Σας καλωσορίζω, κύριε Στακλάκη, εκ μέρους ενός ξενοδόχων και εκ μέρους του τουριστικού κόσμου της ΚΟΠ, που θα είστε ο άμεσος εκπρόσωπός μας στην περιφέρεια. Χαίρομαι για το ποσό που ακούστηκε των 3 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι πολύ σημαντικότατο επιτέλους. Βέβαια, θα μπορούσε να είναι και πολύ παραπάνω. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν και δεν ξέρω σε αυτό την τόσο μεγάλη περιφέρεια με τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας αν αρκεί το ποσό αυτό. Όμως είναι αρκετά σημαντικό. Κάποια στιγμή θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει κάποιος υπολογισμός πόσο από αυτό αντιστοιχεί παραδείγματος χάρη για το κάθε νησί ή αν είναι όλα σε ένα κουβάκι από εκεί βγάζουμε. Καλό θα ήταν να καταμεριστούν για να ξέρουμε και εμείς τι ζητάμε στο μέλλον και κατά πόσο είναι δυνατά αυτά που ζητάμε. Σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτό το ποσό για όλη την περιφέρεια, γιατί έχουμε δει πολλά παραδείγματα στο παρελθόν, πάρα πολλά προγράμματα του ΕΣΠΑ τελικά να μην απορροφούνται και να μένουν στα αζήτητα, χάνοντας τα νησιά μας και η πατρίδα μας γενικότερα πάρα πολύ πολύτιμο. Σε δύο πράγματα θα επικεντρωθώ. Το πρώτο είναι αυτό που προαναφέρθηκε, η απίστευτα πλεονεκτική θέση της ΚΟΠ στον χάρτη που κάποτε ήταν πάρα πολύ δυσμενής η θέση της και τώρα εξαιτίας του ανοίγματος της Τουρκίας και της μετεξέλιξης που έχει η Τουρκία μπορούμε να ζούμε πλουσιοπάροχα χωρίς να έχουμε ανάγκη σχεδόν καμία άλλη αγορά αν εκμεταλλευτούμε σωστά την αγορά της Τουρκίας. Απέναντι μας βρίσκεται η λεγόμενη Μύκονος της Τουρκίας, τον Πόντο, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, με ένα διεθνή αεροδρόμιο μεγάλων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μεγάλων αεροδρομίων, συγγνώμη, με πλέον πάρα πολύ καλό οδικό δίκτυο που τη συνδέει με όλη την υπόλοιπη Τουρκία. Η εθνική της δρόμη είναι απίστευτη. Άρα έρχεται, κατεβαίνει πάρα πολύς κόσμος, πολλά εκατομμύρια σε όλη την περιοχή. Όλοι θέλουν, συνομιλώντας με το επιμελητήριο εκεί, με το Δήμο, με τους τουριστικούς πράκτορες, με τους ξενοδόχους, όλοι όσοι έρθουν απέναντι βλέπουν την ΚΟ και θέλουν να φθούν. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Η βίζα των 60 ευρώ είναι απαγορευτική, γιατί όσο και να έχουν πλουτίσει τελευταία οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι γειτονές μας, για μια τετραμελή οικογένεια 240 και 250 ευρώ είναι απαγορευτικά για να έρθουν για μια μέρα, για μια επίσκεψη, έστω για 2-3 μέρες. Αυτό πολύ περισσότερα θα βγάλει και το κράτος και τα νησιά μας, αν τους διευκολύνουμε χαμηλώνοντας καταρχήν το ποσό αυτό. Εγώ θα έλεγα να μην το χρεώνουμε καθόλου. Αλλά 10, 20, 25 ευρώ είναι ένα λογικό. 30 πληρώσει. Ναι, ένα λογικό ποσό που να μπορούν να έρθουν. Και βέβαια η διευκόλυνση πλέον, ο Τούρκος δεν θα έρθει να μεταναστεύσει στην Ελλάδα πλέον. Τέλος, αυτό πρέπει να το βγάλουν το μυαλό μας. Ο Τούρκος θα έρθει να κάνει διακοπές. Είναι πολύ καλός πελάτης που αφήνει πολύ χρήμα στην τοπική αγορά και ιδιαίτερα στα εστιατόρια και στα καταστήματα γενικά. Επίσης, απέναντι υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι και άλλοι πελάτες που χρειάζονται βίζα. Θέλει διευκόλυνση σε όλους αυτούς. Άρα, ένα υποπροξενείο, κάτι που να τους διευκολύνει. Ένα μεγάλο θέμα είναι το λιμάνι μας. Πας απέναντι και νομίζεις ότι έφυγες από την Ασία και πήγες στην Ευρώπη. Αντί το αντίθετο που είναι η πραγματικότητα. Διότι βλέπεις ένα λιμάνι που θυμίζει ένα κτίριο που θυμίζει πραγματικά αεροδρόμιο πολύ καλών προδιαγραφών. Με πάρα πολλούς γησέδες οι οποίοι μπορείς να περάσεις και να κάνεις έλεγχο διαβατηρίων, με πολύ άψογο σέρβις, με απίστευτα εισιτηριακές εγκαταστάσεις και έρχονται εδώ
απέναντι και βρίσκουν τριτοκοσμικές καταστάσεις με σιδεργές σιδερό, ένα σιδερόφραχτο λιμάνι που περιμένουν ουρά, ώρες, φτάνει εδώ 10 η ώρα και τσεκάρουν τα διαβατήριά τους κάποιες φορές και μία-δύο η ώρα το μεσημέρι, με ανθρώπους να λιποθυμούν, με τριτοκοσμικές καταστάσεις, με ακόμα και στην αίθουσα μέσα να μην λειτουργούν τα air condition και να ψήνονται οι άνθρωποι και να λένε δεν ξαναπατάμε σε αυτό το μέρος μόνο και μόνο εξαιτίας αυτού της ταλαιπωρίας. Πάει αυτό. Πάμε τώρα αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Το νησί μας είναι το πιο απομεμακρυσμένο, ένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά της Ευρώπης σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη. Πάντα ψάχναμε να βρεθεί μια εταιρεία ελληνική που να, μπορεί να, να μπορούμε να μεταφέρουμε φτηνά και γρήγορα τον κόσμο. Εδώ ο κόσμος για να έρθει θέλει πολλές ώρες πτήσεις. Εννοείται ότι οδικός και με καράβι έρχονται ελάχιστοι και όλοι ελάχιστοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα τι χρειαζόμαστε, αεροπλάνο. Το να φτιάξουμε μια εταιρεία ακόμα και στην ΚΟΠ που συζητιόταν κάποιες φορές από επιχειρηματίες, αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας, εξωπραγματικά και με απίστευτα έξοδα. Έχεις λοιπόν τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή αεροπορική στην Ευρώπη να σε έχει βάλει στα σχέδιά της να σου φέρνει το 2010 15.000 κόσμο, το 2011 75.000 κόσμο, το 2012 85.000 κόσμο γιατί έκοψε τον Οκτώβριο, αλλιώς θα φτάναμε τις 100.000 με αυξητική πορεία συνεχώς και μια εταιρεία που σου υπόσχεται ότι μέσα στα 3-4 επόμενα χρόνια θα σε φτάσει στις 400.000 αφίξεις το χρόνο ζητώντας μία ελάχιστη συμβολή από εμάς σαν συνδιαφήμιση. Αυτό λοιπόν το θέμα εδώ και 15 μήνες το έχουμε αναγάγει σε μέγα ζήτημα που μας εκμεταλλεύονται και θέλουν να πάρουν λεφτά από εμάς και 150.000 και 180.000 και αυτά. Όταν με αυτά τα χρήματα εξασφαλίζεις 100.000 για φέτος κόσμο στο νησί και περίπου 85 εκατομμύρια εισπράξεις στην τοπική αγορά, πελάτες, κόσμος που βγαίνει έξω, καταναλώνει στα καταστήματα, μένει σε μικρά κυρίως ξενοδοχεία, αλλά και σε μεγάλα. Θα έλεγα ότι μοιράζεται και καλό είναι αυτό. Επί 15 μήνες λοιπόν γίνονται διαπραγματεύσεις, επί διαπραγματεύσεις για ένα ποσό ευτελή που δίνεται για... Ήρθαν οι Τρίτονες, κάνανε μια εκδήλωση και τους δώσανε 50-60 χιλιάρια, έτσι, για μια μέρα. Λοιπόν, τι πάω να πω με αυτό. Έγινε η σύμπραξη των επαγγελματικών φορέων όταν φάνηκε πια καθαρά η ανάγκη ότι δεν γίνεται τίποτα, αυτή η εταιρεία χάνεται, μας το δηλώσανε με κάθε τρόπος, γραπτός, τηλεφωνικός και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι και πριν από τρεις μέρες που ήταν η έκθεση του Λονδίνου, πήγαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας και είπανε, και στον κύριο Σοφό ήταν εκεί, ότι εάν δεν κάνετε τη συνδιαφήμιση, δεν πετάμε, βγαίνει από τα πλάνα της, τα πλάνα μας και η ΚΟΣ και η Ρόδος. Για ποσά απίστευτα χαμηλά. Τότε λοιπόν, όταν είδαμε ότι κανείς άλλος δεν κάνει τίποτα, λέει ότι κάνει αλλά δεν κάνει τίποτα, και όταν διευκρινίστηκε πολύ καλά με τους εκπροσώπους της εταιρείας, είπαμε θα μπούμε όλοι μαζί οι φορείς να μαζέψουμε χρήματα, να πληρώσουμε τη συνδιαφήμιση, να τελειώνει. Και τότε ξαφνικά ξαναεπανέρχονται όλοι όσοι θα έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη τη συμφωνία, μην διχάζει τον κόσμο. Και όταν διχάζουν, πήγαμε να κάνουμε ένα απλό πράγμα. Δεν βρίσκεται κανένας άλλος. Να μαζευτεί ο κόσμος να δώσει τα λεφτά. Και αμέσως πραγματικά ο κόσμος μέσα σε ελάχιστες μέρες μαζέψαμε 70.000 ευρώ. Δηλαδή και με συνεχή αυξητική τάση, γιατί είναι απόδειξη ότι ο κόσμος ερχόταν και έδινε 20 ευρώ, 30 ευρώ, 50 ευρώ, 500 ευρώ, 5.000 ευρώ κάποιοι. Γιατί βλέπουν πόσο καλό είναι για το νησί. Λοιπόν, μίλησα με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Περιφερειάρχη. Και πριν από λίγες μέρες, αλλά και χθες, είναι θετικότατος, καταλαβαίνει τι γίνεται, ξέρει τι γίνεται. Πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι είναι συνδιαφήμιση, είναι κάτι που μπορεί να χρηματοδοτήσει η περιφέρεια, είναι δράση, μπορεί κατευθείαν να μην δώσει τίποτα σε εμάς. Να πάει κατευθείαν ένα ποσό λοιπόν της συμφωνίας αυτή, 50.000, 20.000, δεν ξέρω πότε μπορεί να δώσει, και να τα δώσει κατευθείαν στην εταιρεία αυτή που είναι διαφημιστική εταιρεία, δεν συμφωνεί με την Ryanair, συμφωνεί με
με την θηγατρική της που είναι διαφημιστική εταιρεία. Να πληρώσει ένα ποσό της διαφήμισης, βάζουμε και εμείς τα υπόλοιπα και όποιος άλλος μπορεί να βάλει, έχουμε ζητήσει από το Δήμο, από το ΕΒΕΔ, δεν απαντούν καν. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί όπως είπε και ο κ. Λαχτάς, ένα πράγμα που θα μπορούσε να λυθεί σε 3-4 μέρες έχει πάρει διαστάσεις πραγματικά σύρια. Λένε ότι λέει το ΕΒΕΔ, παραδείγματος χάρη, ότι διαπραγματεύεται μήνες και μήνες και εμείς σε 3 μέρες μέσα, γιατί η εταιρεία αυτή ζητούσε να πληρωθεί και για το 2012 που πέταξε. Με 3 ημερών διαπραγματεύσεις τους είπαμε, κοιτάξτε να δείτε, το 12 ξεχάσατε. Πάμε για το 13. Και αμέσως το έβγαλαν το 12. Τι διαπραγματευόντουσαν αυτό τόσο καιρό. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Τι διαπραγματεύσεις κάνανε και ήταν έτοιμοι να πληρώσουν 160.000 και για το 12. Μπορεί να με εξηγήσει κάποιος, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Και αντί να έρθουν να μας πούνε ευχαριστούμε που μεσολαβήσατε, μπήκατε στις τιμές τουλάχιστον και γλιτώσαμε τη μια χρονιά. Πάμε για τα επόμενα 2. Βγήκανε και με υφριστικό τρόπο και διχάζουμε τον κόσμο. Κανένα δεν διχάζουμε. Τίνουμε χέρι βοηδίας. Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω εκ μέρους του Δήμου, διότι εγώ μιλάμε για ακραία παραπληροφόρηση. Για ακραία παραπληροφόρηση. Αν μπουν τα ζητήματα, πρέπει να απαντηθούν. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να έχετε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, εδώ όλο το πράγμα είναι εντελώς πεδαριώδες. Δηλαδή, εγώ απορώ αυτά τα 70.000 ευρώ. Που τα μαζεύετε, σε ποιον θα τα δώσετε, γιατί θα αναγκαστείτε μετά να τα δώσετε πίσω σε αυτούς που σας τα έδωσαν. Δηλαδή, με ποια λογική μαζεύετε τα χρήματα από τους δημότες, προτού να κάνετε κάποια συνέντευξη. Πολύ απλά, κυρία Ρούφα, δεν θέλει να καταλάβετε, φέρτε μου τη μόνη σας, το γιο σας, το παιδί, το καταλάβετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν ξέρουμε τα γεγονότα, κυρία Ρούφα, τώρα. Ελάτε να πούμε ένα καφέ, να τα πούμε τόσο απλά τα πράγματα. Συγγνώμη. Σας παρακαλώ, δείτε που είστε μέλος του Ταινιού Φορέα και συναποφασίζατε. Εγώ δεν ξέρω. Και μιλάτε εσείς που είστε μέλος του Ταινιού Φορέα. Υποχρεωθήκαμε να υπογράψουμε παιδιά. Σας παρακαλώ και τους δύο, Μινά και Άννα. Σας παρακαλώ, εγώ γι' αυτό είπα ότι δεν εμπλεκόμαστε στην όποια διαμάχη. Εσείς διαχειρίζεστε την τύχη του τόπου. Όχι η Ένωση Ξενοδόχων, ούτε οι υπόλοιποι. Την ανακάλυψα πολλές φορές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά. Άλλος είναι ο στόχος σήμερα. Άννα, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ακούστε. Εγώ ήρθαμε να μιλήσουμε για τα θέματα του τουρισμού και αυτό, τη συνεργασία μας με την περιφέρεια. Γι' αυτό εξ αρχής ζητάω τη βοήθεια της περιφέρειας. Είπα εξ αρχής ότι εμείς... Ακούγονται πράγματα τρελά, τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τα δεχτώ. Άννα, τι είπα, από αυτά δεν μπορεί να δεχτώ. Διευκρίνησα εξ αρχής για να βοηθήσω την κατάσταση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διευκρίνησα ότι εμείς σαν περιφέρεια πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια διαφήμιση και ανάπτυξη προϊόντος χωρίς να εμπλεκόμαστε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, μίλησε και για κοινωνικό αυτοματισμό και δυστυχώς το βλέπουμε και τώρα έτσι να συμβαίνει. Παράκριση θερμή έξω από αυτή τη συζήτηση, επειδή είναι καθαρά ιστορικό μας θέμα. Σωστά. Είναι καθαρά ιστορικό μας θέμα. Η Αντιπεριφερειάρχης πρέπει να πάρει τις προτάσεις μας. Εμείς απαιτούμε χρήματα από την περιφέρεια. Με ποιους μιλά και με ποια σοβαρότητα διαχειριζόμαστε τα ζητήματα. Άννα, με συγχωρείτε, γιατί εδώ υπάρχει μείζον θέμα. Ναι, εμείς όμως, σας λέω, σήμερα πρέπει να καταθέσουμε την άποψη έτσι, και την πάγια τακτική μας ότι διεκδικούμε χρήματα για τον τόπο μας.